Ο κύριος Σοφιανός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, κύριε Σοφιανέ, έτσι δεν είναι? Και δημοτικός σύμβουλος. Και δημοτικός σύμβουλος. Και ρωτώ το εξής, κύριε Σοφιανέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν έχει πει ποτέ εναντίον της μεσαίας τάξης ή της μεσαίας τάξης, αν θέλετε, κατά Φορτσάκιν ή Παπαθεοδόρου, αλλά έχετε πει ότι πρέπει ο κόσμος να μην επιβαρύνεται με φόρους, με χίλια δυο. Να υπάρχουν διευκολύνσεις και αυτό δεν το βλέπουμε, κύριε Σοφιανέ. Αντίθετα, και δεν το βλέπουμε καθόλου. Αντίθετα, βλέπουμε τον προϋπολογισμό του 19 με 1 δισεκατομμύριο επιπλέον φόρους, ναι, και 200 εκατομμύρια επιπλέον φόροι στους δήμους. Γιατί στο λογαριασμό μπαίνουν και οι δήμοι, μπαίνει άγρια φορολιστία, φορολεϊλασία, γιατί οι δήμοι σήμερα συντηρούνται με τα λεγόμενα ιδία έσοδα, δηλαδή με τη φορολογία προς τους δημότες. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το θίγουν, ξέρετε, στις δημοτικές εκλογές, τσακώνονται για άλλα πράγματα και στην Αθήνα ιδιαίτερα, αλλά το πιο βαρύ, ότι ο δημότης στην Αθήνα πληρώνει πάνω από 300 εκατομμύρια το χρόνο από την τσέπη του για να λειτουργεί αυτή η πόλη, είναι από τα κρίσιμα ζητήματα που εμείς θα έχουμε στο κέντρο της αντιπαράθεσης. Αγαπητή κύριε Σοφιανέ, είναι επιτακτικό να έρθουν 120 δόσεις, να βοηθηθεί ο κόσμος, όπως έχει πει ο κύριος Κουτσούμπας επανειλημμένα σε δηλώσεις του, και να φύγουμε από αυτό το βρόγχο των απίστευτων φόρων. Δεν γίνεται λοιπόν να συμφωνούν όλα τα κόμματα προς αυτή την κατεύθυνση και εδώ και 2 χρόνια να μιλάμε για 120 δόσεις και να μην έρχονται 120 δόσεις και να έρχονται πρώτων εκλογών. Δεν ξέρω, κύριε Αυτιά, δεν ξέρω αν συμφωνούμε όλοι. Πάντως να θυμίσουμε στους φίλους ότι τα ματωμένα πλεονάσματα, ναι, είναι στοιχείο απαραίτητο που ακολούθησε με τα μνημόνια. Τα ματωμένα πλεονάσματα, αυτή η πατέντα της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, τη συνέχισε και τη διόγκωσε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και φυσικά όταν μιλάμε για φόρους, μην ξεχνάμε ότι ο ένφια, το θέμα δεν είναι αν θα τον εισπράττουν οι δήμοι, αν θα τον εισπράττει το κράτος. Το θέμα είναι να μην υπάρχει φόρος. Καταργηθεί ο ένφια. Σωστό αυτό που λέτε. Και αυτή η κατάργηση. Είναι κακός φόρος ένφια. Βεβαίως, γιατί βάζει ουσιαστικά ιδιοκτήτη στην κατοικία σου το κράτος ή το δήμο. Αυτός ο φόρος δεν παίρνει μειώσεις, παίρνει κατάργηση. Σαφής, Μέρκελ, έλατε. Μέρκελ, ο Τραμπ, ο Μακρόν έρχονται και πιέζουν γιατί θέλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αχα. Αυτό το ξεχνάνε όλοι οι υπερπατριώτες ανά την Ελλάδα. Καρδιά αυτής της συμφωνίας είναι αυτό. Είναι η αναχέτηση των σχεδίων της Ρωσίας στα Βαλκάνια και θέλουν λοιπόν με τα μπούνια, να το πω έτσι, να βάλουν τη φύρουμ στο ΝΑΤΟ. Αλλά ας προσέξουμε, κύριε Αυτιά. Ο Τσίπρας τη βάζει. Η ελληνική. Ο Τσίπρας τη βάζει. Αλλά και εσείς συμφωνείτε με την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ. Όχι με αυτούς τους συμφωνείτε. Και εσείς λοιπόν συμφωνείτε στο επίμαχο, στο κύριο, στο άρθρο 2. Λοιπόν, στο άρθρο 2 αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία καταψηφίσετε. Αυτό είναι το άρθρο 2. Πακέτο θα την καταψηφίσουμε. Πακέτο θα την καταψηφίσουμε γιατί έχει και σπέρματα λυτρωτισμού. Φίλε και φίλοι. Αλλά κύριε Αυτιά, μια κουβέντα μόνο. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Η ελληνική. Λοιπόν, πάμε. Γιατί με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τα γνωρίζετε. Βάζουμε μια τελεία εδώ και πάμε, φίλες και φίλοι.